Θοδωρή. Ναι. Είναι το motivation σωστό ή είναι μπούρδες? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, φίλοι μου. Υπάρχουν πάρα πολλοί, όπως και ο γνωστός ο Ανδρέας από τη Ρουμανία, που λέει ότι το motivation είναι μπούρδες. Εδώ όμως θα διαφωνήσω. Σκεφτείτε ένα μικρό παιδάκι, έναν baby που ξεκινάει όταν είναι 12 μηνών να περπατάει. Ο μπέμπις μόλις ξεκινήσει να περπατάει, τι θα κάνει? Θα πέσει. Και ξαφνικά έρχονται όλοι οι ενήλικες από δίπλα του και του λένε: «Μπράβο πασάγκο μου, μπράβο τσολιά μου, συνέχισε, το έχεις». Αποτέλεσμα, μετά από 1-2 μήνες επανειλημμένες προσπάθειες αποτυχίας, ο μπέμπις τελικά από την ενθάρρυνση που έχει από τους γύρους του ενήλικες θα καταφέρει να περπατήσει. Και τώρα, φίλε μου, πάμε 20 χρόνια μετά που ο μπέμπις μεγαλώνει αυτός, γίνεται μεγάλος ενήλικας άνθρωπος και θέλει να γίνει επιχειρηματίας. Και όλοι του λένε: «Σιγά μην πετύχει αυτό το εγχείρημα, είσαι ένας κοτσάνας, δεν ξέρεις τι σου γίνεται, παράτατα, πήγαινε κάνε κάτι πιο σταθερό, βρες μια θέση στο δημόσιο, είσαι ένας αποτυχημένος και όλα τα συναφή». Δηλαδή, οι δικοί σου οι άνθρωποι που σε στήριξαν στο να περπατήσεις, τώρα έχουν γυρίσει εναντίον σου και σου λένε ότι θα είσαι ένας αποτυχημένος. Επομένως, εγώ προσωπικά, φίλε μου, θεωρώ ότι παίζει ρόλο το mindset, το motivation και από ποιους ανθρώπους συναναστρέφεσαι. Επειδή κάποιοι από εσάς δεν έχετε δίπλα τους γονείς σας να σας συνταντεύουν και να σας ενθαρρύνουν στα επιχειρηματικά σας βήματα, κοιτάξτε να βρείτε τους αντίστοιχους φίλους που θα πορευτείτε μαζί στα σκαλοπάτια της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας του πλούτου.